Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Σε συμφωνία κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βρετανία για την πρώτη φάση υλοποίησης του Brexit, όπως ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι μετέβη αεροπορικό στην Βελγική Πρωτεύουσα τα ξημερώματα, προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, ώστε να κλειδώσει η συμφωνία. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε ότι κατά την άποψή του έχει επιτευχθεί η πρόοδος που ήταν απαραίτητη στις συνομιλίες για τον Brexit, τονίζοντας ότι η συμφωνία με την Βρετανία αποτελεί ένα συμβιβασμό μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, ενώ η πρόοδος που έχει σημειωθεί για το τελικό διαζύγιο είναι σημαντική. Είναι σαφώς νωρίς για να γίνει η αποτίμηση της επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα, μιας και η άνοδος του τώρα στη Θράκη μπορεί να επιφυλάσσει εκπλήξεις. Από τις χθεσινές επαφές του, πάντως, δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση εικόνα γεφύρωσης του ελληνοτουρκικού χάσματος για μία σειρά ζητημάτων. Ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος είναι εξαιρετικά έμπειρος στο πολιτικό παζάρι, ήρθε στην Αθήνα για να θέσει αυτό ζητήματα, ανοίγοντας μπροστά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό όλο το θεματικό φάσμα της ατζέντας του. Μπορεί με τη σειρά της ελληνική κυβέρνηση να έδωσε απαντήσεις, είναι όμως εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα ενισχυθούν το αμέσως επόμενο διάστημα και μάλιστα σε μια περιοχή υψηλών προκλήσεων. Την ώρα που οι τράπεζες δίνουν μάχη να πείσουν τους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνειά τους για να εξηγειάνουν το χαρτοφυλάκιό τους και να επιτύχουν τους στόχους τους, επιβάλλουν χρεώσεις στα αιτήματα ρύθμισης. Όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του insider.gr, ένας οφειλέτης που καταθέτει αίτηση στην τράπεζα για ρύθμιση του δανείου του, χρεώνεται με προμήθειες που ξεκινούν από τα 30 ευρώ και ανέρχονται έως και τα 150 ανάλογα με το ύψος του δανείου ή σε περίπτωση πολλαπλών ρυθμίσεων. Η τιμολογιακή αυτή πολιτική των τραπεζών έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουν να πείσουν τους οφειλέτες προκειμένου να έρθουν και να ρυθμίσουν τα δάνεια. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες του insider.gr, υπό την ασφικτική πίεση των δανειστών, οι τράπεζες ετοιμάζουν προτάσεις ρύθμισης που περιλαμβάνουν γενναίο κούρεμα της οφειλής, πολύ πιο δραστικό από τις προτάσεις για πάγωμα κεφαλαίου που προσέφεραν ως σήμερα στους δανειολήπτες. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνα και μέτρη 731,36 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,36% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.